Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ξεκινάει ένα ακόμα Marketing in Practice. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε επιχειρήσεις, το γνωστό GDPR. Μαζί μας ο δικηγόρος διαμεσολαβητής Δημήτρης Βούκας, που είναι και επιστοποιημένος υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σωστά τα λέω? Σωστά. DPO. DPO. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Τι είναι το περίφημο GDPR που όλοι ακούμε και δεν ξέρω αν το εφαρμόζουμε σωστά? Τουλάχιστον μάθαμε να το προφέρουμε. Αστειεύομαι, αλλά ανακαλώ στη μνήμη μου όλο αυτόν τον οριμαγδό mails και SMS που είχαμε δεχθεί τότε, το Μάιο του 2018, με αφορμή την έναρξη του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ως GDPR, λοιπόν, η ελληνιστή Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ορίζουμε την νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή τα τελευταία 20 χρόνια στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη από τον Μάιο του 2018, χωρίς την προϋπόθεση κρατικής νομοθεσίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η χώρα μας, βέβαια, ένα χρόνο μετά από την έναρξη του κανονισμού, της εφαρμογής του, τον ενσωμάτωσε στην ελληνική ένωμη τάξη με τον νόμο 4624 του 2019. Με επιτυχία. Με επιτυχία. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Mm-hmm. Αλλά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και σίγουρα βλέπουμε τα αποτελέσματα μέχρι και τις μέρες μας. Τι ορίζουν προσωπικά δεδομένα και τι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων? Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ορίζουμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα ορισμένο πρόσωπο, ας το ονομάσουμε το υποκείμενο των δεδομένων, όπως αναφέρει και ο κανονισμός, το οποίο φυσικά είναι εν ζωή, μέσω της οποίας μπορεί είτε άμεσα είτε έμεσα να εξακριβωθεί η ταυτότητά του. Παραδείγματος χάρη, ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση mail, IP address. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, η συλλογή, η καταχώρηση, η αποθήκευση, η τροποποίηση, η χρήση, η διαβίβαση, η διασύνδεση, η καταστροφή είναι μερικές μόνο εκφάνσεις της έννοιας της επεξεργασίας. Όλες αυτές λοιπόν οι ενέργειες αποτελούν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Από οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες προκύπτουν υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας, που είναι και το ζητούμενο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πάντα υπάρχει. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η συμπλήρωση φόρμας υποβολής ερωτήματος από το χρήστη μιας ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι υπάρχει ο επιχειρηματίας που έχει στην κατοχή του την ιστοσελίδα και την τρέχει και ο πελάτης. Ο πελάτης λοιπόν τη συμπληρώνει, συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο και το mail του και συνεπάγεται ότι ο λήπτης του ερωτήματος, mm-hmm. άρα ο επιχειρηματίας, ο διαχειριστής, θα συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και αυτή του η ενέργεια συνιστά επεξεργασία. Σε ποιες καθημερινές επιχειρηματικές δράσεις συναντάμε τον κανονισμό? Μας είπε στο σελίδα τώρα, μας είπε σημαίνει, μας είπε. Είναι πάρα πολλές. Μπορούμε να δούμε και σε ποια γκάμα επιχειρήσεων χρησιμοποιείται ο Γενικός Κανονισμός, που αφορά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, αφού σχεδόν στο σύνολό τους όλες ασχολούνται ή επεξεργάζονται, για να το πούμε πιο σωστά, άμεσα ή έμεσα με προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, ξενοδοχεία, e-shops, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρείες, θεραπευτήρια, οίκια ευγυρίας, διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, εταιρείες μεταφορών και courier, εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιλαμβανόμαστε και λοιπόν. Το δημόσιο, βέβαια. Και το δημόσιο εννοείται. Και εκεί υπάρχουν και ειδικοί κανόνες, είναι υποχρεωτικός ο ορισμός DPO, όπως είπαμε και πιο πριν. Λόγω του μεγέθους προφανώς. Λόγω του μεγέθους και λόγω του ότι υπάρχει η άμεση και η καθημερινή συναλλαγή και επαφή με τον πολίτη. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις που μας ανέφερες είναι προς ιδιώτες, προς απλούς πολίτες. Το ίδιο ισχύει και όταν απευθυνόμαστε σε άλλες επιχειρήσεις? Είναι προσωπικό δεδομένο το να επικοινωνήσω μια άλλη επιχείρηση? Όχι. Mm-hmm. Και είναι σωστό το ερώτημα και μας ξεμπλέκει και πολλά από απορίες που έχουμε στο μυαλό μας. Όπως είπαμε, προσωπικά δεδομένα αφορούν τα δεδομένα φυσικών προσώπων και προσώπων που βρίσκονται εν ζωή. Mm-hmm. Αν μιλάμε για μια επιχείρηση, τότε όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, μπορεί να γίνει ανταλλαγή στοιχείων από επιχείρηση σε επιχείρηση. Μερικά παραδείγματα εφαρμογής του κανονισμού που έχετε συναντήσει, στην καριέρα σου? Όπως είπαμε, το πολύ απλό, τρόπος παραγγελιοληψίας, μέσω e-shop. Το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα γιατί πλέον μετά την καραντίνα έχει εκτιναχθεί η χρήση των e-shops, άρα καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, μια ευρεία γκάμα. Εκεί μπαίνει λοιπόν ο καθένας μας, συμπληρώνει την σχετική φόρμα, παίρνει το προϊόν, πληρώνει και δέχεται κάποια άλλα ερωτήματα. Δηλαδή, θέλετε να λαμβάνετε mail από προωθητικές ενέργειες, θέλετε να λαμβάνετε SMS, δώστε μας το SMS. Αν αυτό δεν έχει γίνει και την επόμενη μέρα, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας,
Ο πελάτης λάβει ένα τέτοιο προωθητικό μήνυμα, ενδεχομένως θα υποστεί κυρώσεις ο επιχειρηματίας, γιατί δεν είχε την ρητή και εν πλήρη επιγνώση συνένεση του πελάτη να δεχθεί το SMS, να δεχθεί το newsletter. Θα μας πείτε για τις κυρώσεις σε λίγο, αλλά αρκεί αυτό το δέχομαι να λαμβάνω SMS, αρκεί πάμε σε ένα κομμωτήριο και υπογράφουμε ένα χαρτί που μας λέει μπορώ να σας στέλνω προσφορές. Ναι, αυτό αρκεί. Είναι η ρητή συγκατάθεση, θεωρείται. Είναι η ρητή συγκατάθεση. Αρκετό. Είναι αρκετό, όχι όμως το άπαν. Τι εννοώ, θα πρέπει το κομμωτήριο εν προκειμένου να βρει τρόπο ούτως ώστε αυτό, αν κάποια στιγμή έρθει ο πελάτης και ζητήσει να το ανακαλέσει ή ζητήσει πλέον να μην λαμβάνει ή δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, να μπορεί να το ανακαλέσει και να πει ότι την τάδε ημερομηνία με αυτό το έγγραφο ήρθες και δήλωσες και συνένεσες στο να λαμβάνεις SMS. Mm-hmm. Άρα, ναι, βεβαίως δεν έχω κανένα πρόβλημα να σταματήσουμε να λαμβάνεις από εδώ και πέρα. Και σε φέρω από τη λίστα μου. Ακριβώς. Μία άνω τελεία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πίσω στο Digital Marketing Practice, μας συζητάμε για διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Δημήτρη, τώρα που το σύγχρονο marketing απαιτεί το hyper-personalization, δηλαδή να ξέρουμε συγκεκριμένα ποιος είναι ο πελάτης μας, τι του αρέσει και τι όχι, πόσο δύσκολη γίνεται η δουλειά του marketer με την ύπαρξη του κανονισμού. Είναι αρκετά πιο δύσκολη πλέον, γιατί όπως είπαμε και από την αρχή της κουβέντας μας, υπάρχουν αυξημένα δικαιώματα των υποκειμένων και αυξημένες υποχρεώσεις και των επιχειρήσεων ως προς το κομμάτι αυτό. Πάμε να δούμε όμως λιγάκι ποια είναι η διαφορά μεταξύ απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, γιατί νομίζω ότι αυτή θα έχει και πολύ σημαντική διαφορά του ευαίσθητου. Ακριβώς. Τα προσωπικά δεδομένα λοιπόν διακρίνονται σε απλά και σε ειδικής κατηγορίας. Ο νομοθέτης παρέχει στα ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα διευρυμένη προστασία, ορίζοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις τόσο για την πρόσβαση σε αυτά, όσο και στην τήρηση αρχείων που να τα εμπεριέχουν. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι αυτά. Ναι. Ειδικής κατηγορίας λοιπόν προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεπιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στα συναφή με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων, συμμετοχή σε σχετικές ενώσεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως από τη στιγμή που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και προστασία, δυσκολεύει και ο τρόπος συλλογής τους για λόγους marketing, κάτι που είπαμε και στην αρχή. Ωστόσο, θεωρώ πως κάθε επιχείρηση που πιστεύει ότι τα προσωπικά δεδομένα τόσο των ανθρώπων της, των εργαζομένων της, όσο και των πελατών της είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που έχει στην κατοχή της, τότε θα βρει τους κατάλληλους τρόπους για να το διαφυλάξει. Που ισχύει. Μας μίλησες πριν ότι υπάρχουν επιπτώσεις μη τήρηση του κανονισμού. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι επιπτώσεις για μια επιχείρηση σήμερα? Τα προβλεπόμενα εκ του νόμου πρόστιμα, τόσο από τον Γενικό Κανονισμό όσο είπαμε και από τον Εθνικό Νόμο, είναι αρκετά υψηλά. Το ανώτατο όριο ορίζεται σε 10 εκατομμύρια ή 2% του ετήσιου τζίρου μιας εταιρείας και για ορισμένες παραβάσεις στα 20 εκατομμύρια ή στο 4% του ετήσιου τζίρου. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα ποσά είναι εξαντλητικά και προφανώς δεν θα μπορούν να τα δώσουν οι επιχειρήσεις, σε περιπτώσεις επιβολής προστίμου υπάρχει επιμέτρηση του ύψους και λαμβάνεται υπόψη μια σειρά κριτηρίων και συνεκτιμώνται και οι συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση. Αν είναι για να προλάβουν. Για πρόστιμο μιλάμε, βεβαίως. Δηλαδή, σημαίνει ότι μια επιχείρηση δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει ακούσει από το 2018 μέχρι σήμερα τίποτα για τον Γενικό Κανονισμό. Τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόστιμο θα είναι υψηλότερο. Έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, τις εσωτερικές πολιτικές, υπάρχει αρχείο δραστηριοτήτων, έχει φτιάξει τα σχετικά έντυπα ώστε να ενημερώνει τους πελάτες, ωστόσο δεν έχει φτάσει στην πλήρη συμμόρφωση. Mm-hmm. Τότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα λειτουργήσει με μεγαλύτερη επιοίκεια, θα είναι προς όφελος της εταιρείας και το πρόστιμο θα είναι πολύ μικρότερο. Χωρίς να μας πεις ποιες υπάρχουν επιχειρήσεις ελληνικές που έχουν. Νομίζω ότι δεν περνάει εβδομάδα που δεν ακούμε ότι μια επιχείρηση. Βεβαίως, έχουν χαθεί κάποια δεδομένα, υπάρχει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και ότι έχουν πέσει και σχετικά πρόστιμα από εταιρείες κολοσσούς τηλεπικοινωνιακές, ασφαλιστικές κτλ. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Πολλά δεν βγαίνουν και στην δημοσιότητα. Ναι, είναι πολύ λογικό. Όσο μεγαλύτερος και πιο γνωστός είσαι ως εταιρεία, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πέσει θύματα hacker. Ούτως ή άλλως θα το συνδυάσω και με την επικαιρότητα. Και θα πω ότι είδαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ότι ειδικά εν μέσω της καραντίνας έχουν αυξηθεί οι απάτες. Ναι. Οι διαδικτυακές. Το ηλεκτρονικό έγκλημα, η αστυνομία αναγκάστηκε να πάρει μέτρα, ο αρμόδιος υπουργός
Είπαν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει μια δέσμη μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί κυρίως από μια συγκεκριμένη ηλικία ανθρώπων και πάνω, να το πούμε έτσι, ηλικιωμένοι ως επιτοπλίστων, δέχονται μηνύματα SMS ή mail. Φαίνεται ότι είναι από κάποιο τραπεζικό φορέα, από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα και πηγαίνουν, πατάνε το σχετικό link, δίνουν τους κωδικούς και βλέπουν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα οικονομίες μιας ζωής να είναι χαμένες. Μας είπες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μας είπες ότι το GDPR αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση, έχει τους πόρους και τους οικονομικούς και των ανθρώπων να διαχειριστεί και να στήσει ένα τέτοιο μηχανισμό σωστά και αποτελεσματικά. Εύστοχη ερώτηση, καθώς μέχρι τώρα είναι αλήθεια πως όλοι θεωρούν πως η συμμόρφωση απαιτεί κυρίως χρήματα και μάλιστα πολλά. Θα διαφωνήσω. Η συμμόρφωση απαιτεί τρία συστατικά. Χρόνο, γιατί η διαδικασία της συμμόρφωσης δεν παίρνει μερικές εβδομάδες, παίρνει μήνες. Και είναι και συνεχής. Συνεχώς θα πρέπει να εκπαιδευόμαστε, συνεχώς θα πρέπει να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Σίγουρα απαιτεί χρήμα. Χρήμα της, γιατί η διοίκηση θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, θα πρέπει να ενισχύσει τεχνικά, να θωρακίσει τεχνικά την εταιρεία. Από εκεί όμως και πέρα είναι και θέμα διάθεσης. Είπαμε. Χρόνο, χρήμα, διάθεση, γιατί θα πρέπει να προχωρήσει σε σαφή κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων εντός της εταιρείας, σε πολιτικές και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών. Έχουμε ένα φαινόμενο απώλειας δεδομένων. Οι hacker κλείδωσαν το σύστημα. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε backup? Ποια τα έχουμε? Πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην πορεία? Πλάνο λοιπόν ανάκαμψης και συνέχειας της επιχείρησης μετά την τυχόν παραβίαση, αλλά και πόρους για την εξασφάλιση του ρίσκου και του εναπομείναντος κινδύνου και το τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, συνεχή εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Δεν είναι one-off διαδικασία. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Θυμίζεις και στο προσωπικό ότι υπάρχει μια διαδικασία. Ακριβώς. Δεύτερη ανατελεία, πάμε σε μια συζήτηση στο Skype να δούμε πώς ένας επιχειρηματίας διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του. Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί η τήρηση των προσωπικών δεδομένων στην πράξη. Μαζί μας ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Καλησπέρα, Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, κύριε Σεβδένα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να μιλάμε στον ελληνικό, τι λες? Πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σήμερα στη σχέση που αναπτύσσει με τους πελάτες σου. Θέμη είναι πολύ σημαντική και όσο περνάει ο καιρός καθίσταται όλο και πιο σημαντική. Γιατί όπως όλες οι δουλειές στηρίζονται στην εμπιστοσύνη. Όσο πιο καλά οργανωμένος είναι κάποιος, η γνωριμία ξεκινάει με έναν πελάτη όπου βλέπει ότι έχει την κατάλληλη υποδομή, έχει τις κατάλληλες διαδικασίες, τότε και εκείνος αυξάνει την εμπιστοσύνη που σου πιστώνει προκαταβολικά για να μπορέσει να σου αναθέσει τα θέματα του, να τα διαχειριστεί σωστά και να γνωρίζει ότι έχει μια σοβαρή εταιρεία για να χειρίζεται ακριβώς τις ανάγκες του. Οπότε η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων αυτή τη στιγμή είναι σημαντική και γίνεται όλο και πιο σημαντική. Βέβαια, ο κανονισμός GDPR έχει διάφορες οδηγίες που ίσως μας δυσκολεύουν στην καθημερινότητα. Όντως γίνεται δύσκολη η επαγγελματική καθημερινότητα για να μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτές τις οδηγίες? Υπάρχει μια γραφειοκρατία, ασφαλώς και υπάρχει, και αυξάνει και τον όγκο εργασιών μας, την τήρηση των διαδικασιών, πρέπει να τηρούνται πρωτόκολλα. Σίγουρα, το κάνει πιο δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα το κάνει και πιο εύκολο. Γιατί είμαστε πιο οργανωμένοι, είμαστε πιο συνεπείς, έχουμε και εμείς περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα είναι πιο καλά ταξινομημένα. Οπότε είναι μια θυσία στο χρόνο που δίνουμε για να μπορούμε να χειριζόμαστε τα δεδομένα σωστά, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μιλάμε τα τελευταία χρόνια πιο έντονα. Οι πελάτες είναι ευαισθητοποιημένοι, ενδιαφέρονται, ασχολούνται για την προστασία των δεδομένων τους? Σε ένα βαθμό όχι και σε ένα βαθμό ναι. Τι εννοώ? Ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει αυτή την εμπιστοσύνη να υπάρχει στις σχέσεις. Δεν θέλουν τα δεδομένα τους να διαρρέουν προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, να κάνουν χρήση αλόγιστη για τηλεπολίσεις, για να χρησιμοποιούν τα στοιχεία τους για να τους κάνουν πρόσθετες προωθήσεις προϊόντων. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν απορρίπτουν την προώθηση την οποία ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο γιατί αντιλαμβάνονται ότι πολύ σημαντικά ζητήματα, άπαξ και βγαίνουν στο διαδίκτυο ή κοινοποιηθούν, μετά είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν. Οπότε πραγματικά αρχίζουν και ευαισθητοποιούνται όσον αφορά την αξία της τήρησης της
χρωστεί στον προσωπικό μου δεδομένο από τον επαγγελματία που έχει ζητήσει τα θέματα του. Ο βαθμός ευαισθητοποίησης αλλάζει στη δική σας την περίπτωση που ίσως αφορά θέματα υγείας, δεδομένα που αφορούν την υγεία των ανθρώπων. Ναι, σίγουρα. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Είναι ιατρικό ιστορικό, είναι οικονομικά δεδομένα, γιατί όλα αυτά τα διαχειρίζεται ένας ασφαλιστής. Οπότε οπωσδήποτε θέλει την κατάλληλη ευαισθητοποίηση. Τα προσωπικά δεδομένα είναι... Ιδιαίτερα όσον αφορά το ιατρικό ιστορικό, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να διαχειριστεί σωστά, να αρχίσει να είναι εμπιστευτικά. Η επεξεργασία να γίνεται μόνο από συγκεκριμένους ανθρώπους και από τα τμήματα τα συγκεκριμένα των ασφαλιστικών εταιριών και να διασφαλίζεται ότι ο κύκλος της ασφάλισης ή της αποζημίωσης ολοκληρώνεται με το σωστό τρόπο. Με τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπουν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Άρα λοιπόν τα προσωπικά δεδομένα είναι κάτι με το οποίο ασχολείσαι καθημερινά στη δουλειά σου. Θέλω να μας πεις μια συμβουλή που θα έδινε στους επιχειρηματίες τηλεθεατές που μας ακούν απόψε. Η συμβουλή μου είναι να, καθώς το μέλλον θα φέρει όλο και περισσότερο στη ζωή μας και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, αλλά και η δουλειά μας θα απαιτείται για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, να έχουμε ήδη συμμορφωθεί. Αυτό που θα συνέστηνα είναι όλοι να κοιτάξουν τα θέματα ISO 9000-27001 και φυσικά και τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έτσι ώστε πραγματικά να είναι προετοιμασμένοι για όλα αυτά τα οποία θα έρθουν. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής διαδικασίας, οπότε όσο πιο νωρίς κάποιος κάνει ενέργειες για να προβλέψει τις ανάγκες, τόσο πιο πολύ θα έχει εμπιστοσύνη προς τους πελάτες του, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, οπότε θα αυξήσει και τον κύκλο εργασιών. Συστήνω λοιπόν να προβλέψουν αυτή την ανάπτυξη και να τηρήσουν αυτό το οποίο λέει ένα λατινικό ρητό, ότι η νίκη λατρεύει την προετοιμασία. Πολύ ωραίο. Κλείνεις την κουβέντα μας πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ, Θέμη, για την πρόσκληση. Και εμείς επιστρέφουμε στο στούντιο του Marketing in Practice. Πίσω στο στούντιο. Δημήτρη, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους? Οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με τη γενικότερη συμμόρφωση προς τον κανονισμό, ο οποίος επιβάλλει μια νέα σειρά υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και από τα δικαιώματα των υποκειμένων. Πάμε να δούμε μερικά εξ αυτών. Το πρώτο και κυριότερο είναι η ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης των προσωπικών δεδομένων. Τα είπαμε και πριν, θα πρέπει να υπάρχει ρητή και εν πλήρη επιγνώση συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και ο επιχειρηματίας αυτό θα πρέπει να μπορεί να το αποδείξει ανά πάσα στιγμή του ζητηθεί. Μια άλλη είναι η αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας, φέρει την ευθύνη και πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση ανά πάσα στιγμή του ζητηθεί. Άρα, βλέπουμε μια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο. Δεν έρχεται προληπτικά και σου λέει πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες ενέργειες και να σου δώσω την άδεια, ούτως ώστε μετά να μπορείς να λειτουργείς. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να συμμορφωθείς, κάνε αυτές τις ενέργειες και αν τυχόν έρθω να σε ελέγξω, όποτε έρθω να σε ελέγξω, τότε θα πρέπει να μου αποδείξεις ότι έχεις συμμορφωθεί. Επιγραμματικά, οι βασικές υποχρεώσεις είναι να εφαρμόζουν εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού την προστασία των δεδομένων, άρα να επενδύουν στην καινοτομία, να διασφαλίζουν το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας κατά την πραγματοποίηση της επεξεργασίας, να διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων σε περίπτωση που, όπως είπαμε και πριν, έχουν τα ευαίσθητα, τα ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα ή διαχειρίζονται μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων. Μας είπες για υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των πελατών. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επί της ουσίας ο κανονισμός έχει βάλει στον πυρήνα του τα δικαιώματα. 7 δικαιώματα, 7 και οι αρχές βάσει των οποίων προκύπτουν αυτά τα δικαιώματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Είναι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. Το είπαμε και πριν, ανά πάσα στιγμή να έρθει ο πελάτης και να ζητήσει τα στοιχεία του, δικαίωμα διόρθωσης, να διορθωθούν, δικαίωμα διαγραφής. Δεν θέλω πια να μου στέλνεις, διάγραψε με από τη λίστα σου. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθήσας συνένεσης. Επιχειρησιακά ωφέλη.
αρκετά τα επιχειρησιακά ωφέλη, παρά το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν το αντίθετο. Πρώτο και κυριότερο, το ανέφερα και πριν, ο νέος κανονισμός ενθαρρύνει την καινοτομία. Παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσουν νέες ιδέες, θέτοντας στον πυρήνα τους τα προσωπικά δεδομένα και βρίσκοντας τρόπο να τα θωρακίζουν. Δεύτερον, διευκολύνει τη διεθνή κυκλοφορία των δεδομένων. Όπως είπαμε, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός και αφορά την διασύνδεση, τη μεταφορά των δεδομένων, επεξεργασία των δεδομένων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον αφορούν και δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Οπότε, διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Ευρωπαίων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Τρίτον, μειώνει τη γραφειοκρατία. Έχει εξαλείψει, για παράδειγμα, την υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να ειδοποιούν τις διαφορετικές εθνικές αρχές και είναι και αυτό που είπαμε και πιο πριν. Δεν έχεις την υποχρέωση να πάρεις άδεια για να προχωρήσεις τη λειτουργία, αλλά όταν σου ζητηθεί, τότε να αποδείξεις ότι τηρείς τα μέτρα. Έχει στηρίσει όλα τα βήματα έτσι όπως πρέπει. Αν μου επιτρέπεις, ναι. Τελευταίο και σημαντικότερο, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής κουλτούρας γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο. Σε μια καλύτερη επιχειρηματική πραγματικότητα, λοιπόν. Ακριβώς. Μία ακόμα τελεία. Πάμε στο Green Room να δούμε τα tips της σημερινής ημέρας. Σήμερα θα δούμε νέα άξονες για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πρώτος άξονας, η επικοινωνία. Τα λόγια και τα κείμενά σας που εξηγούν τη διαδικασία πρέπει να είναι απλά και κατανοητά για τους πελάτες σας. Δεύτερος άξονας, συγκατάθεση. Είναι ο βασικός νομικός λόγος που επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν βασίζεστε σε αυτόν, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα θετικός. Τρίτος άξονας, πρόσβαση και δυνατότητα μεταφοράς. Δηλαδή, οι πελάτες σας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και να μπορούν εύκολα να τα μεταφέρουν σε μια άλλη εταιρεία. Τέταρτος άξονας, προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση που τα δεδομένα διαρρεύσουν, πρέπει γρήγορα και άμεσα να ενημερώσετε τους πελάτες σας. Πέμπτος άξονας, η διαγραφή. Πρέπει να μπορούν να διαγραφούν από τις λίστες εύκολα. Έκτος άξονας, το marketing. Πρέπει εύκολα να μπορούν να σταματήσουν να λαμβάνουν δράσεις άμεσου marketing. Έβδομος άξονας είναι η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που συλλέγετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να έχετε αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Όγδος άξονας αφορά τα δεδομένα των παιδιών. Σε περίπτωση που συλλέγετε δεδομένα προσωπικά παιδιών, θα πρέπει να ελέγξετε στη χώρα που διαμένετε ποιο είναι το κατώτατο επιτρεπτό όριο. Σύνολο στα 16 έτη, αλλιώς χρειάζεται απαραίτητα συγκατάθεση γονέα. Και ένατος άξονας, η διαβίβαση σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση λοιπόν που τα δεδομένα ταξιδέψουν, μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να κοιτάξετε ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα προορισμού. Καλή επιτυχία. Πίσω στο στούντιο. Δημήτρη, να σας ξαναρωτήσω, γιατί πάρα πολλοί επιχειρηματίες έχουν πάντα την ίδια ερώτηση. Και πολλοί από τους δικηγόρους τους, μία λένε ναι, μία λένε όχι. Μπορούμε να βρούμε emails άλλων επιχειρήσεων και να στείλουμε ονομαστικές επιστολές στους υπαλλήλους ή στον επιχειρηματία της άλλης επιχείρησης. Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, για παράδειγμα, αγαπητέ κύριε Μπούκα, που έχετε δικηγορικό γραφείο. Πουλάω εκτυπωτές λέιζερ, ξέρω εγώ, που τυπώνουν γρήγορα τα εντυπάσεις. Μισό λεπτάκι, γιατί τώρα εδώ βάλαμε δύο διαφορετικά δεδομένα, άρα είναι δύο διαφορετικές απαντήσεις. Τηλέφωνα και mail άλλων επιχειρήσεων, ναι, σαφώς και μπορείς να βρεις, σαφώς και μπορείς να στείλεις. Το info παπάκι, bookas.gr. Πολύ σωστά. Τηλέφωνα και mail πελατών άλλων επιχειρήσεων. Όχι πελατών. Σίγουρα όχι. Ναι. Από εκεί και πέρα. Υπαλλήλων στους οποίους θα τους ενημερώνεις για συγκεκριμένο προϊόν. Εδώ υπάρχει μια διχογνωμία, πράγματι. Ωστόσο, θα πρέπει να πάμε λιγάκι να ανατρέξουμε να δούμε ποια είναι η ουσία. Έρχεσαι σε επικοινωνία με ένα φυσικό πρόσωπο, με την ιδιότητα πια του φυσικού προσώπου, όχι, του εργαζομένου σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Και στέλνεις σε ένα mail το οποίο δεν είναι το προσωπικό, είναι το εταιρικό. Είναι Hotmail, Gmail κτλ. Ακριβώς. Άρα, υπό τις προϋποθέσεις αυτές που αναφέραμε, θεωρώ ότι εκεί δεν έχεις κανένα πρόβλημα να στείλεις μια προσφορά. Mm-hmm. Ο DPO, τι είναι, σε ποια είδη επιχειρήσεων χρειάζεται και πώς μπορεί να είναι χρήσιμος. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, αγγλιστή Data Protection Officer, DPO, είναι ο θεματοφύλακας των προσωπικών δεδομένων. Αυτός που επιβλέπει τον τρόπο και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μιας επιχείρησης. Μπορεί να είναι είτε μέλος επιχείρησης, είτε να είναι και εξωτερικός συνεργάτης, εφόσον δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι αυτό που όλες οι επιχειρήσεις έχουν κατά νου, αυτοφοράκιας. Το θύμα σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή προσωπικών δεδομένων.
Η επιχείρηση οφείλει να του δίνει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εμπράκτος και όχι μόνο θεωρητικός. Δεν δέχεται παρεμβάσεις στην κρίση του και στο έργο του, ούτε απολύεται επειδή επιτέλεσε σωστά τα καθηκοντά του, λογοδοτεί απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης, παρέχει συμβουλές, συνεργάζεται με την αρμόδια υποπτική αρχή. Πάω και στην ουσία όμως του ερωτήματος, γιατί πολύ σωστά το έθεσες, για συγκεκριμένες κατηγορίες είναι υποχρεωτικός ο ορισμός του DPO. Ποιοι πρέπει λοιπόν υποχρεωτικά να ορίσουν? Όταν μιλάμε για δημόσιες αρχές, δημόσιους φορείς, παραδείγματος χάρη τα υπουργεία, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δημόσια νοσοκομεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όταν γίνεται τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα. Παραδείγματος χάρη υπηρεσίες ασφάλειας ή εταιρείες με χρήση geolocation data. Και τελευταίο, όταν έχουμε εκτεταμένη επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Παραδείγματος χάρη, φαρμακευτικές εταιρείες, οι κλινικές, τα media shops, call centers και οι διαφημιστικές εταιρείες. Πολύ ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, γιατί έδωσε τη δυνατότητα και το βήμα να μιλήσουμε προς τις επιχειρήσεις για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η προστασία των δεδομένων. Και να τους θυμίσουμε τι γίνεται γύρω από αυτό το θέμα. Και ότι δεν είναι δύσκολο, αρκεί να υπάρχει θέληση και να δημιουργηθεί μια διαφορετική κουλτούρα. Και πρόγραμμα, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα θυμηθήκαμε τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και είδαμε πόσο σημαντική είναι η διαχείρισή τους. Οι υποχρεώσεις πολλές και τα ωφέλη σημαντικά. Με αυτό σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό θέμα. Είστε πανηδοί.